Ξέρετε, κύριε Τσίπρα, η ερμηνεία των πεπραγμένων κάθε κυβέρνησης υπόκειται προφανώς στη βάσανο της ιστορίας, αλλά και στην κρίση του ελληνικού λαού. Εσείς κριθήκατε πριν από έναν ακριβώς χρόνο. Ο ελληνικός λαός σας έστειλε στην αντιπολίτευση, επέλεξε τη Νέα Δημοκρατία να κυβερνήσει τον τόπο και κατά συνέπεια το πώς εσείς αντιλαμβάνεστε όλα τα καλά τα οποία έχετε κάνει είναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά εσωτερικά εσάς και τη διαδικασία αυτοκριτικής την οποία μπορείτε ή δεν μπορείτε να κάνετε είναι δικό σας εσωτερικό θέμα. Δεν θα μπω στον πειρασμό καθόλου, κύριε Πρόεδρε, σήμερα να μιλήσω για σκάνδαλα και σκανδαλολογία, διότι πολύ φοβάμαι ότι έστω και μία δικιά μου αποστροφή θα μονοπολίσει τη δημοσιότητα και δεν θα δώσουμε επαρκή δυνατότητα προβολής σε όλα όσα σημαντικά υπόθηκαν σήμερα στα τέσσερα. Μην ανησυχείτε, θα υπάρχει πολύς χρόνος να ερωτηθείτε και να δώσετε εξηγήσεις για όλα αυτά τα οποία ακούμε. Εδώ θα είμαστε. Δεν ξεχνιούνται αυτά εύκολα και, εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή θα χρειαστεί κι εσείς να απαντήσετε για όλα όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας στις τελευταίες εβδομάδες. Δεν είναι όμως σήμερα η ώρα για να γίνει αυτό. Εγώ θέλω να σταθώ σε μία αποστροφή του λόγου σας στην πρωτολογία. Όταν πάλι αναφερόμενος στον κύριο Γεραπετρίτη, δεν θα αναφερθώ στο άλλο ζήτημα. Όχι, είπατε κάτι το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον και το κατέγραψα. Το κατέγραψα επιλέξει, διότι κάπου εκφράζει τη συνολική σας αντίληψη για τη λειτουργία των θεσμών και του δημοκρατικού πολιτεύματος συνολικά. Είπατε, επιλέξει. Κάποτε περάσατε από το δημοκρατικό χώρο, προσέξτε, αλλά τώρα ανήκετε στη δεξιά. Αυτό είπατε επιλέξει για τον κύριο Γεραπετρίτη. Προσέξτε λοιπόν τι κρύβει αυτή η αντίληψη. Αυτή η αντίληψη, στην ουσία, έρχεται και χτίζει πάνω στη δήθεν έννοια του ηθικού πλεονεκτήματος της αριστεράς. Και επιμένει την παράταξη την οποία εγώ έχω την τιμή να εκπροσωπώ, η οποία ναι, ενσωματώνει και αυτό το οποίο ονομάζουμε παραδοσιακή δεξιά, αφήνεται το υπονοούμενο ότι με κάποιον παράξενο τρόπο δεν ήσασταν απλά καλύτεροι διαχειριστές, τα καταφέρατε καλύτερα στην οικονομία, αλλά είσαστε πιο δημοκράτες από εμάς. Και ότι εσείς έχετε το μονοπόλιο της δημοκρατικής ευαισθησίας, επειδή... Προφανώς το λέτε. Α, το λέτε κιόλας. Δεν το κρύβετε. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Στη δημοκρατία, πάρτε και τον κύριο Καμένο παρέα, τότε να μας μιλήσετε για μονοπόλιο δημοκρατικής ευαισθησίας. Σε αυτή την αίθουσα είμαστε 300 βουλευτές. Ορκιζόμαστε όλοι με τον τρόπο τον οποίο θα επιλέξει ο καθένας μας πίστη στο ίδιο Σύνταγμα. Και ουδέποτε θα διανοείται οποιοδήποτε σε αυτήν την αίθουσα να αμφισβητήσει δημοκρατικά εχέγγυα κομμάτων τα οποία είναι εκλεγμένα από τον ελληνικό λαό. Μη συγχαίετε λοιπόν τα πεπραγμένα με τον πυρήνα του πολιτεύματος. Διότι ακριβώς αυτές οι λογικές είναι που σας οδήγησαν τελικά στις προεκτάσεις αντίληψης της λαϊκής εντολής ως δικαίωμα κατάκτησης της εξουσίας. Αυτή η παράταξη, την οποία εγώ έχω την τιμή, κύριε Τσίπρα, δεν ενδιαφέρεται να μονοπολίσει τους αρμούς της εξουσίας. Ενδιαφέρεται να ενισχύει ανά πάσα στιγμή το δημοκρατικό πολίτευμα και θα αναγνωρίζει πάντα στην αντιπολίτευση τη δυνατότητα και το δικαίωμα να βρίσκεται ακριβώς το ίδιο επίπεδο δημοκρατικής ευαισθησίας με οποιονδήποτε άλλο. Αυτό επιβάλλει η σύγχρονη αντίληψη της δημοκρατίας. Είναι αυτό το οποίο δεν κάνατε όσα χρόνια ήσασταν στην κυβέρνηση και δυστυχώς βλέπω ότι εξακολουθείτε αυτές τις λογικές να μετράτε τη δημοκρατικότητα των κομμάτων με βάση το δικό σας ζύγι και με βάση τη δικιά σας μεζούρα, να τις αναπαράγετε. Δεν κάνει καλό στη δημοκρατία αυτή η άποψη. Εύχομαι κάποια στιγμή σύντομα να το αντιληφθείτε.